Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Λεπάντο. Μετά τις ναυπακτίες θα συνεχίσουμε τώρα, θα επανέλθουμε για την ακρίβεια. Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Απόστολος Κατσιβάρας βρέθηκε σήμερα εκεί. Περιόδευσε στην πόλη, συναντήθηκε, βλέπετε και τα σχετικά πλάνα, με τοπικούς φορείς, με πολίτες, με καταστηματάρχες της περιοχής, εν ώψη σαφώς των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου. Μένοντας το ίδιο μήκος κύματος, θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο με την παράταξη του κυρίου Κατσιφάρα, Δυτική Ελλάδα Δικαίωμα, στην Πρόεδρο, Αντώνη Φράγκο. Καλησπέρα κύριε Φράγκο. Καλησπέρα σας κύριε Γκογκόλη. Λοιπόν, λέτε δικαίωμα στην πρόοδο, κύριε Φράγκο. Βέβαια. Πώς εννοείτε την πρόοδο και γιατί, εάν θέλατε πρόοδο αυτήν την περίοδο που διοικείται την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στα 9 χρόνια, έχουμε ένα από τα φτωχότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Κάνουμε πρωταθλητισμό στην ανεργία και στην ουσία δεν προσελκύονται επενδύσεις. Κύριε Γκογκόλη, νομίζω ότι αυτή η καραμέλα πρέπει πλέον να σταματήσει. Η ανάπτυξη δεν μετριέται μόνο με νούμερα, η ανάπτυξη μετριέται και με όραμα. Η δράση της περιφέρειας στη Δυτική Ελλάδα είναι εμφανής και αυτά τα οποία έχουν προγραμματιστεί είναι ακόμα περισσότερα. Επειδή δεν την χάνει να εκπροσωπώ την ναυπακτία και να είμαι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος για την ναυπακτία, θα σας αναφέρω ένα έργο το οποίο έχει αποδειχθεί η περιφέρεια και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, το οποίο είναι το τουριστικό καταφύγιο της Ναυπάκτου, το οποίο, αν και είναι ένα έργο της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ, είναι ένα εμβληματικό έργο για την περιοχή. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλα έργα πολύ μεγαλύτερου κόστους, 10-15 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο δεν θα τα θεωρούσα οραματικά. Το όραμα και η ανάπτυξη δεν είναι συνέπεια κάποιων ποσών. Δεν μετριέται με νούμερο και νομίζω ότι επί τούτου έχει τοποθετηθεί η Πλιστάκης και ο Περιφερειάρχης σε αυτό το θέμα. Τώρα, όσον αφορά την ανεργία, γιατί αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει και στο ίδιο στούντιο, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι μιλάμε για την ανεργία, αλλά η ανεργία τα τελευταία χρόνια και λόγω της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων είναι ένα πανελλαδικό φαινόμενο. Και παρατηρείται σε μεγάλο βαθμό και στην περιφέρειά μας. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να λυθεί μόνο με ενέργειες της περιφέρειας. Χρειάζονται δράσεις κυρίως κρατικές και οπωσδήποτε θα προσπαθήσουμε να συνδράμουμε και εμείς αυτό. Κύριε Φράγκο, προέρχεστε από την ναυπακτία, οπότε ως επιτοπλίστων θα ασχοληθείτε με τα θέματα της ναυπακτίας εάν εκλεγείτε περιφερειακό σύμβουλος με την παράταξη του κυρίου Κατσιφάρα. Ποια ζητήματα θέτετε στην κορυφή της δικής σας ατζέντας, τα οποία θα θέλετε να προωθήσετε βεβαίως? Κοιτάξτε, η ναυπακτία έχει κάποια ζητήματα όσον αφορά στο οδικό δίκτυο. Γνωρίζετε ότι βέβαια οι ανάγκες του οδικού δικτύου πανελλαδικά είναι τεράστιες, αλλά η ναυπακτία έχει ένα τεράστιο ορεινό όγκο. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα κάθε χρόνο. Έχουμε μεγάλες χιονοπτώσεις, έχουμε κατολιστητικά φαινόμενα. Είναι κάποια ζητήματα τα οποία δεν λύνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι γνωστό, για παράδειγμα, ότι τα κατολιστητικά φαινόμενα παρατηρούνται εδώ και αρκετά χρόνια, χωρίς να έχει βρεθεί μέχρι σήμερα λύση λόγω του μεγέθους των φαινομένων. Από εκεί πέρα, η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής νομίζω ότι είναι το μείζον. Η Δυτική Ελλάδα πρέπει να βγει από το καβούκι της. Η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό. Θεωρώ ότι βελτιώνονται οι συνθήκες πανελλαδικά και με την ανάλογη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσα από δράσεις περιφερειακές θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε και τον τουρισμό. Κύριε Φράγκο, το κλίμα που εισπράτεται όχι μόνο στην ναυπακτία αλλά και στη Δυτική Ελλάδα, διότι προφανώς καθημερινά περιοδεύετε και εσείς και μόνος σας και με τον κύριο Κατσιφάρα και με κλιμάκια της παράταξης, ποιο είναι? Κοιτάξτε, ο Αποστόλης Κατσιφάρας είναι ένα γνώριμο πρόσωπο στην Τολοκανανία. Την χάνει ευρείας αποδοχής. Αυτό είναι κάτι το οποίο εισπράττουμε καθημερινά. Υπάρχει προσωπική επαφή. Δεν είναι κάποιος άγνωστος. Και με τις δράσεις του αλλά και με τους ανθρώπους του. Ας μην ξεχνάμε ότι διοικεί την περιφέρεια 8 χρόνια χωρίς να έχει μπορέσει κάποιος να του προσάψει το παραμικρό. Αυτό είναι κάτι το οποίο εισπράττουμε καθημερινά. Η αδαμάντινη διοίκηση των 8 ετών είναι το βασικό όπλο του Αποστόλη Κατσιφάρα και της παράταξης. Μάλιστα. Στόχος προφανώς είναι η νίκη και στον πρώτο γύρο, φυσικά και στο δεύτερο γύρο, για να είστε ξανά περιφερειακή αρχή, κύριε Φράγκο. Κοιτάξτε να δείτε. Οπωσδήποτε ο νόμος έχει αλλάξει, γνωρίζετε ότι η απλή αναλογική έχει αλλάξει τα δεδομένα. Δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο να εκλεγεί κάποιος με την. Όχι, λέω πρώτη στον πρώτο γύρο. Δεν είπα για αυτοδυναμία από τον πρώτο γύρο. Βέβαια, στόχος, ναι, οπωσδήποτε είναι να βρίσκεται στον πρώτο γύρο. Και το θεωρούμε δεδομένο ότι θα είμαστε στον πρώτο γύρο. Επειδή αναφέρατε για την απλή αναλογική, προφανώς θα πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες. Θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με όλες τις παρατάξεις που θα υπάρξουν στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο? Κοιτάξτε, νομίζω ότι σκοπός είναι η ανάπτυξη και η πρόοδος της περιφέρειας.
Οπότε εκεί δεν υπάρχουν στεγανά. Θα πρέπει να συζητήσουμε με όλες τις παρατάξεις. Θεωρώ ότι αν υπάρξει λογική, θα μπορέσει να υπάρξει και ανάλογη συνεργασία. Λοιπόν, ο Αντώνης Φράγκος έχει διατελέσει αντιδήμαρχος πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Προφανώς απευθύνεστε στους πολίτες επιδεικνύοντας και το δικό σας έργο, κύριε Φράγκο, το οποίο θα ήθελα να μας παρουσιάσετε όσο πιο σύντομα μπορείτε. Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στις δράσεις του Λιμενικού Ταμείου, γιατί αυτά είναι μέσα στα πλαίσια τα. Λέω από τη δράση της τοπική αυτοδιοίκηση στην ΑΦΚΟ. Τα δημοτικά. Εγώ είμαι εν ενεργεία αντιδήμαρχος και πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Έχουν γίνει, θεωρώ, αρκετές δράσεις, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολλές βρίσκονται σε εξέλιξη. Όμως θα ήθελα, αν μου επιστρέψετε, κύριε Γκογκόλη, να σας δώσω και μία πληροφορία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ετωλοκαρνανία. Και μπορώ να σας πω ότι θα είναι και αποκλειστική. Το διάστημα μετά τις εκλογές, το αμέσως επόμενο διάστημα, το πρώτο έργο το οποίο θα δημοπρατηθεί θα είναι η εργοταξιακή χώρη του Αντιρρίου. Το ΤΑΙΠΕΔ είναι έτοιμο να δημοπρατήσει τους χώρους αυτούς. Είναι πολιτική απόφαση να μην προχωρήσει πρώτων εκλογών, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο πολιτικών συζητήσεων. Είναι ένα αναπτυξιακό έργο η αξιοποίηση των εργοταξιακών χώρων και είναι κάτι το οποίο κάλλιστα μπορεί να αλλάξει και την περιοχή και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Κύριε Φράγκο, να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.